said that you've been hurt one too many times. Παρασκευή, 17 Νοέμβρη το 1989, λίγο πριν βγει ο ήλιος, γεννήθηκα και σήμερα έχουν περάσει βασικά από τότε, σήμερα 34 χρόνια. Σήμερα έκλεισα το πρωί γιατί ήδη είχα γεννηθεί, τα 34. Πολύ συγκινημένη έχω ξυπνήσει σήμερα. Πάρα πολύ συγκινημένη γιατί θυμάμαι την περσινή τη χρονιά, πώς την περάσαμε αυτή τη μέρα και πού βρισκόμασταν αυτή τη μέρα. Και πώς σήμερα είμαι με τα ωραία μου, τα ρουχαλάκια με το πουκαμισάκι, αν και είχα πει στο post που είχα ανεβάσει για εκείνη τη μέρα, καθίστε να το βρω για να σας το διαβάσω ακριβώς και θα το κάνω, αν και ούτε ο φετινός Νοέμβριος είναι καλός, καθόλου καλός, τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν, πού είναι η φωτογραφία που είχα ανεβάσει, εδώ, είχα πει τα πιο διαφορετικά, τα πιο περίεργα, τα πιο ανάμεικτα συναισθήματα για τα φετινά μου γενέθλια. Από ό,τι φαίνεται τα 33 μου κεράκια φέτος θα τα σβήσω εδώ. Αλλά δεν με πειράζει γιατί έχω την οικογένειά μου μαζί. Και όταν τα σβήσω η ευχή μου είμαι σίγουρη πως θα ξέρετε ποια είναι. Α, θα ευχηθώ επίσης τα 34 κεράκια μου να με βρουν με ένα γκλαμουράτο φόρεμα. Θα το κάνω αυτό που έχω συγκινηθεί τώρα. Ξυπνήσαμε το πρωί με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Έχω ξυπνήσει όμως πολύ περίεργο. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι πάλι Παρασκευή. Παρασκευή είχα γεννηθεί κι εγώ και σήμερα είναι Παρασκευή. Και συνέβη κάτι πάρα πολύ περίεργο. Ξύπνησα περίπου την ώρα που γεννήθηκα και εγώ και η μαμά μου. Και μου έστειλε η μαμά μου μήνυμα, μου λέει χρόνια πολλά κοριτσάκι μου κτλ. Έχω ξυπνήσει, μου λέει την ώρα που γεννήθηκες και δεν μπορούσα μετά να κοιμηθώ, αλλά είχα πολύ έτσι ωραία διάθεση και συνειδητοποίησα ότι και εγώ ξύπνησα εκείνη την ώρα, λίγο μετά εγώ από την ώρα που γεννήθηκα. Και εννοείται δεν έχω κοιμηθεί από εκείνη την ώρα, ο Αλέξανδρος ξύπνησε από τις 6.30, σηκωθήκαμε, βάλαμε μουσική, χορέψαμε, με περίμενε αν και στην κουζίνα κάτι πολύ όμορφα λουλούδια, σας τα έδειξα στην αρχή του βίντεο που τα έβαλε κρυφά ο μπαμπάς μας μέσα στο σπίτι, μάλλον τα είχε πάρει από χθες και τα έφερε σήμερα. Και ναι, σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, έχω μια κάποια χαρά, όχι όπως θα ήθελα να είναι γιατί σας είπα πάλι είναι δύσκολος ο Δεκέμβρης ο φετινός, δεν ξέρω τι γκαντεμιά είναι αυτή που με έχει βρει, τι γλωσσοφαγιά θα την πω, τι μάτι, δεν ξέρω πείτε το πως θέλετε, το μόνο που θέλω να έχετε κάποια θεία, κάποια γιαγιά, κάποιο που ξέρει να με ξεματιάζει καλά, πείτε τους να με ξεματιάσουν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγα τον Αλέξανδρο στο σχολείο για πολύ λίγο, σε λίγο θα πάω να τον πάρω ξανά, έχουν γιορτή αλλά είναι κλειστή αυτή η γιορτή, δεν θα είμαστε δηλαδή εμείς οι γονείς, οπότε θα πάω να πάρω τον Αλέξανδρο από το σχολείο νωρίς. Θα έρθουν λίγο τα ξαδέρφια τα οποία εκείνα δεν έχουν σχολείο έτσι να καθίσουν να παίξουν. Και μετά θα πάω να πάρω την τούρτα μου. Έχω παραγγείλει μια πάρα πολύ ωραία τούρτα. Καθίστε να σας τη δείξω. Στα ζαχαροπλαστεία σταμάτησε εννοείται, δεν το συζητώ. Κάθε χρόνο από εκεί παίρνω, έχω παραγγείλει ήδη και του Αλέξανδρου. Γιατί πραγματικά μου κάνουν πραγματικότητα όλες τις τούρτες τις οποίες τους δείχνω κάθε χρονιά. Λοιπόν, αυτή έχω παραγγείλει φέτος για εμένα. Αυτή εδώ, όμορφη δεν είναι? Να σας δείξω λίγο και τι φοράω. Φοράω ένα μαύρο φασμάτινο παντελόνι και ένα πουκάμισο λεοπάρ, το οποίο έχει εδώ πέρα και το φουλαράκι του. Πόσο μου αρέσει το λεοπάρ φέτος, πάρα πολύ, δεν ξέρω, εγώ γενικότερα δεν είμαι του animal print, αλλά φέτος με το λεοπάρ κάτι έχω πάθει, είναι και πολύ της μόδας, θα το έχετε δει σίγουρα παντού, όλες φοράνε φορέματα ή μπλούζα ή οτιδήποτε λεοπάρ. Άντε πάμε τώρα να πάρουμε τον μικρό. Δείτε εδώ τι ωραία πραγματάκια έφτιαξε ο Αλέξανδρος στο σχολείο. Εσύ το ζωγράφισες αυτό? Ναι. Και γαριφαλάκι και τι ωραία, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Κοιτάξτε, έχει και ένα κλαδάκι από ελιά. Τον απίστευτο ήλιο που έχει μέσα Νοέμβρη, τέλος πάντων, τουλάχιστον έχει δροσίσει λίγο, πάλι καλά. Είμαι Εθνική Οδό και πηγαίνω προς το Περιστέρι για να πάρω την τούρτα μου. Είμαι πάρα πολύ έτσι ανυπομονή για να τη δω και είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά στο ζαχαροπλαστή σταμάτησε πάντα κάθε χρόνο. Είναι πολύ πιο όμορφη η τούρτα μου από ότι στη φωτογραφία που τη δείχνω. Αλλά έτσι έχω την ανυπομονησία για να τη δω. Οπότε πάμε μαζί εκεί να σας δείξω και τις άλλες υπέροχες δημιουργίες τους. Αξίζει, πραγματικά αξίζει να δείτε τι ωραία πράγματα φτιάχνουν εκεί.
Φτάσαμε, για να δούμε. Δείτε αυτό που σας έλεγα τώρα, δείτε το τούρτα. Βασικά τούρτες υπέροχες όλες είναι πανέμορφες εδώ, να τα καταστήσεις Έλενα. Wow. Και αυτές εδώ δεν υπάρχουν, ναι. Τη δικιά μου δεν έχω δει ακόμα, θα είναι από εδώ λογικά. Α, να τι. Wow, είναι υπέροχη, δεν μπορώ. Κοιτάξτε και αυτή εδώ, Boss Baby. Και η ίδια σε διόροφη, τέλεια. McQueen. Baby Yoda, τέλειο. Κοιτάξτε και την Barbie. Πολύ ωραίες. Στρουμφάκια. Και δείτε εδώ. Γράφει και Αλέξανδρος. Πολύ όμορφη. Ξέρετε τι έχω πάθει εγώ τώρα, δεν φοβάμαι μου λιώσει η τούρτα γιατί έχει κίνηση, πάρα πολύ κίνηση, δεν μπορώ ακόμα να βγω εθνική οδό. Την έχω βάλει στο πάτωμα, έχω ανοίξει το air condition να τη χτυπάει και έχω ξεπαγιάσει. Δεν πήρα μαζί μου μια ζακέτα γιατί είπα θα μπω, θα βγω γρήγορα και ειλικρινά έχω ξεπαγιάσει τώρα εδώ. Αλλά η τούρτα είναι όμορφη, δεν γίνεται να μην την προσέξω τώρα, μην μου λιώσει και πάθει τίποτα. Έχει βγει τέλεια. Μ' αρέσουν τα χρυσά φιλαράκια που έχουν βάλει, είναι πολύ όμορφη. Άντε πάμε. In the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space. Λανσάρω νέα μόδα, γλιτεράτο μαύρο top με μαύρη φούστα και από κάτω τέλεια χνουδωτή παντοφλίτσα. Που μου έφερε σήμερα δώρο η φίλη μου η Άντα για τα γενέθλιά μου, πάρα πολύ ωραία. Ήθελα παντόφλες στο μεταξύ, ψάχνα παντόφλες ωραίες και δεν έβρισκα. Και τσου, νάτες και ωραίο χρώμα και είναι H&M να ξέρετε, επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε. Πάρα πολύ όμορφες. Κάτι το οποίο ήθελα από το πρωί να γίνει, να σας πω και την αλήθεια μου. Όμως έχουμε Σαββατοκυριακάκι, κρύο Σαββατοκυριακάκι το οποίο έρχεται. Λένε ότι θα είναι πιο κρύες ημέρες μέχρι στιγμής, ότι θα φτάσει η θερμοκρασία. Καθίστε να σας πω εδώ πέρα. Λέει ότι η ανώτερη θερμοκρασία την Κυριακή θα είναι 12 βαθμοί ας πούμε και αύριο 16. Πάρα πολύ ωραία, θα το έχει το κρυάκι του δηλαδή. Και θα καθίσω να χαλαρώσω το Σαββατοκυριακό όσο μπορώ βασικά, γιατί την Κυριακή πρέπει να κάνω κάποια γυρίσματα για ένα βιντεάκι το οποίο πρέπει να γίνει. Και θέλω να σας μιλήσω για την τούρτα. Δεν έχω λόγια για την τούρτα, πραγματικά ήταν τέλεια και η εμφάνισή της ήταν πάρα πολύ καλή. Και η γεύση της ήταν μοναδική. Αυτό μου είπαν όλοι όσοι έφαγαν, ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμη η τουρτίτσα. Θα σας δείξω, θα σας βάλω ένα βιντεάκι να δείτε λίγο έτσι ένα κομμάτι για το πώς είναι και εσωτερικά, γιατί είναι γεμάτη η τούρτα, πραγματικά γεμάτη. Και τώρα μου θυμίζει λίγο vlog μας αυτή η φάση, γιατί πρέπει να καθίσω τώρα να φτιάξω αυτό το βίντεο που πρέπει να ανέβει αύριο. Και έτσι μου θυμίζει η φάση, επειδή κάθομαι ίσως και μπροστά από το δέντρο, δεν ξέρω, πολύ πιθανό. Αλλά πριν κλείσω, θέλω έτσι να σας δείξω λίγα πραγματάκια που μου ήρθαν σαν δωράκι για τα σημερινά μου γενέθλια. Θα ξεκίνησω με το δωράκι της αδερφής μου. Μου έφερε η αδερφή μου η Ματίνα αυτό εδώ το τέλειο το κουτάκι, το οποίο δικείται τώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι βελούδινο. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για αποθηκευτικό χώρο για διάφορα, αλλά θέλω να με βοηθήσετε τι θα μπορούσα να βάλω. Εγώ βέβαια ανοίγοντας το, την έπαθα την έκπληξη γιατί ήταν γεμάτο με αυτά εδώ τα αγαπημένα μου χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει, ποτέ δοκιμάστε τα. Είναι όλο σοκολάτα και έχουν και λίγο σαν γκοφρέτα μέσα, κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει αδειάσει, έχουν μείνει λίγα, κοιτάξτε, ήταν γεμάτο. Και είναι, το κουτί είναι πανέμορφο, κάνει και αυτές τις χρυσές, τις κλωστούλες, τις σχεδιάκια και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου φέρει και ο Κανάκης μια ανθοδέσμη που σας είπα, με ένα άλλο δωράκι, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και ο Αλέξανδρος μου φέρει ένα πιο μικρό μπουκετάκι. Η εταιρεία Nola μου έστειλε αυτή την υπέροχη την τσάντα. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι, τώρα δικείται εδώ που δεν έχω καλό φωτισμό.
αλλά είναι τέλεια. Νομίζω πως στα events και σε αυτά που θέλω πιο μικρές τσαντούλες θα τη βολευτώ πάρα πολύ. Έχει και αυτή τη χρυσή τη λεπτομέρεια εδώ και εδώ, που εγώ τρελαίνομαι για μαύρες τσάντες με χρυσές λεπτομέρειες. Ωραία τόσο όσο, για να χωράει τα βασικά. Από εταιρείες θα συνεχίσουμε με Morris. Μου στείλαν αυτόν τον τέλειο βραστήρα, γιατί ξέρουν ότι πίνω τσαγάκια. Είμαι πολύ του τσαγιού τώρα που θα αρχίσει να χειμωνιάζει. Πάρα πολύ όμορφο και έχει αυτές τις ασημείτες λεπτομέρειες που γυαλίζει και είναι εξαιρετικός, έτσι πολύ ρετρό. Αυτά θα σας αφήσω κάπου εδώ. Η ώρα είναι 10 το βράδυ. Θα καθίσω να επεξεργαστώ έτσι αυτό το βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι η μέρα των γενεθλίων μου σήμερα. Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω μια απίστευτη χαρά, λες και πώς όταν ήμουν παιδάκι και ένιωθα αυτή την πολύ προσμονή για την ημέρα των γενεθλίων που θα σβήσει την τούρτα, που θα πάρεις τα δώρα και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω, ίσως επειδή πέρσι δεν κατάφερα να τα γιορτάσω τα γενεθλιά μου όπως θα ήθελα και φέτος πάλι έτσι κάτι δεν έχει πάει και τόσο καλά, αλλά δεν είναι θέμα υγείας, αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα στο βίντεο, αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι με κρατάει λίγο πίσω, με κρατάει λίγο σφιγμένη. Όμως, όπως μου είπε και μια φίλη μου, γιατί τώρα έχουν αρχίσει όλοι μου φίλοι να μου στέλνουν σήμερα ευχές και μου ευχόντουσαν και τύχη. Γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση είναι έτσι. Και ξέχασα λίγο να σας δείξω ότι έχουμε και κάποιες νέες προσθήκες. Ήρθε η γυρλάντα. Κοιτάξτε, γύρω-γύρω. Και έχουμε βάλει και σε όλη την τζαμαρία γύρω-γύρω τη βροχή. Βάλαμε βροχή και στα παράθυρα, στις μπαλκονόπορτες, στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και στο δωμάτιο το δικό μας και φαίνεται τέλειο. Θα σας τα δείξω σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Έχω προσθέσει και κάτι στο μπάνιο, θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο. Αλλά θα σας αφήσω με αυτό που έχω προσθέσει στην κουζίνα. Κοιτάξτε το τι ωραίο που είναι. Το έχουμε βάλει και με τέτοιο τρόπο που φαίνεται λες και αιωρείται. Φαίνεται λες και είναι κολλημένο. Απλά πρέπει να το κάνουμε ένα τσίκ πιο πάνω. Είναι πανέμορφο. Το πήρα από τα Τζάμπο. Δεν το είχα ξαναδεί άλλη χρονιά νομίζω. Ίσως είναι φετινό, δεν ξέρω. Καθίστε να ανοίξω και πάνω. Σας τύφλωσα τώρα. Ήθελα να το δείτε λίγο καλύτερα. Απλά για να μην ακουμπάει και μου κάνει γρατζουνιές, βάλαμε σφουγγάρι, κόψαμε κομματάκια από σφουγγάρι. Κάτι γίνεται. Και το βάλαμε γύρω-γύρω για να μην έρχεται σε επαφή με το ντουλάπι και μου το γρατζουνίσει. Και είναι, συγγνώμη τώρα, είναι το πλυντήριο. Κοιτάξτε τι ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Και είναι πραγματικά λες και αιωρείτε, γιατί είναι και πιο έξω και είναι λες και είναι... Δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε νομίζω τι θέλω να πω. Και με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, εδώ, τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα, θα σας αφήσω με μία ευχή. Θα ευχηθώ αγάπη, υγεία και τύχη σε όλο τον κόσμο και ευχούμαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, επειδή λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο πριν το vlog μας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου τα φετινά Χριστούγεννα, οι φετινές γιορτές να καταφέρουν να φέρουν έτσι μια γαλήνη στις ψυχές του κόσμου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε ανάγκη. Βλέπω διάφορα, δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι αυτό, για να τώρα λόγω των social media μπορώ να δω έτσι διάφορες συμπεριφορές ανθρώπων και προβληματίζομαι πάρα πολύ, δεν θα σας πω ψέματα. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα γίνει κάτι μαγικό και όλα θα αλλάξουν. Αυτό θέλω να πιστεύω, να ελπίζω και να εύχομαι. Θα μείνω με την πίστη και θα προσπαθήσω να σκέφτομαι και εγώ θετικά για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μένα. Εννοώ, τα οποία δυστυχώς με κρατάνε πίσω κάποιες φορές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε λογικά στο vlog μας. Μέχρι τότε να προσέχετε. Φιλάκια.